Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε τα κυριότερα θέματα, όπως κάνουμε και κάθε μέρα, της ελληνικής και ξένης ειδησιογραφίας. Για όσους από εσάς θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 211 55 5500 ή να στείλετε το mail σας στο πρωινή-είδηση-papaki-zoogla.gr. Θα ξεκινήσουμε όμως τώρα να δούμε τι γράφει ο έντυπος τύπος σήμερα Παρασκευή 4 Απριλίου. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στα νέα. Στο στόχαστρο τα σταγονίδια. Πιέσει στο Μαξίμου από το Πασόκ να αποπέμψει τους ακραίους από την κυβερνητική πυραμίδα. Κινήσεις απεγκλωβισμού από την υπόθεση Παλτάκου επεξεργάζεται το Μαξίμου, το οποίο αντιμετωπίζει έναν κλοιό πιέσεων για αποπομπή κάθε συνοδοιπόρου του αποπεμφθέντους Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου από το κυβερνητικό στερέωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το Πασόκ έθεσε θέμα για τη συμμετοχή του Φαΐλου Κρανιδιώτη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και ζήτησε να προωθηθούν τα νομοσχέδια που είχαν παγώσει επί Μπαλτάκου. Σχέδιο για να αλλάξει την ατζέντα εκπονεί το Πρωθυπουργικό Επιτελείο, συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλα στο τραπέζι κατά την σημερινή συνάντηση Σαμαρά Βενιζέλου. Παρακάτω διαβάζουμε, εκαθαρίστε τους ακροδεξιούς θυλάκους. Η ανόητη στην καλύτερη περίπτωση συμπεριφορά του έως προχθές Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης έπληξε αναμφίβολα την εικόνα της. Είναι θλιβερό ότι επετράπει στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής να μετατραπούν προς στιγμήν με γκανγκστερικές μεθόδους σε ρυθμιστές της επικαιρότητας και τιμητές της πολιτικής ζωής. Ο Πρωθυπουργός καλείται τώρα να διασφαλίσει την κυβερνητική σταθερότητα. Επιβάλλεται να προχωρήσει αμέσως σε μια σειρά πολιτικών παρεμβάσεων που θα αντιστρέψουν το κλίμα. Η χώρα πρέπει να προχωρήσει. Στην πιο κρίσιμη στιγμή για την έξοδο από την κρίση στο παραένα για την επιστροφή στις αγορές, δεν μπορεί η Ελλάδα να καταστεί όμηρος βρώμικων υποκλοπών. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της με τη Χρυσή Αυγή. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει τη δουλειά της για τη χώρα, απερίσπαστη από τεχνικές κρίσεις αλλά και απαλλαγμένη από κάθε είδους σταγονίδια. Στην αριστερή πλευρά βλέπουμε καταγγελίο ΕΣΟΚ για τον κόσμο των σπορ. Ο αθλητικός εισαγγελέας Χάρης Λακαφώσης αναφέρει στα νέα ότι στον κόσμο του αθλητισμού υπάρχει και οργανωμένο έγκλημα. Καταγγέλει την ύπαρξη νονών της νύχτας που επιβάλλουν τον νόμο της σιωπής με τη βοήθεια κρατικών λειτουργών και προτείνει τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος αθλητισμού στην αυτογγελία. Ενώ παρακάτω βλέπουμε νέα από το εξωτερικό, ο Ντράγκη έτοιμος να τυπώσει χρήμα. Μήνυμα ότι είναι έτοιμος να διοχετεύσει ζεστό χρήμα στην αγορά για να αντιμετωπιστεί ο χαμηλός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και να τονωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, έστειλε για ακόμα μία φορά από τη Φραγκφούρτη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Αυτά ήταν τα νέα και από αυτή την εφημερίδα, ενώ τώρα θα περάσουμε στο Έθνος, όπου βλέπουμε σαν κεντρικό τίτλο «Μην κάνουμε ρυθμιστή των εξελίξεων μια συμμορία». Άρθρο παρέμβαση του έθνους μετά το ατόπιμα Μπαλτάκου. Είναι έγκλημα να πάνε χαμένες οι θυσίες του λαού. Αν ορθώς η πολιτική όπως είχε προσδιορίσει ο Φρανσουά Μιτεράν είναι η διαχείριση των συμβόλων και η τέχνη του εφικτού, στο καθημάς σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να διορθωθεί παρά τα αυτά, καθώς ο χρόνος είναι το απόλυτο μέγεθος και ενίοτε καθορίζει την αποτυχία, την επιτυχία ή την καταστροφή. Με όσα συμβαίνουν εσχάτως, αποδεικνύεται χωρίς ίχνος κακοπιστίας ότι ειδικό στη διαχείριση των συμβόλων υπάρχει τεράστιο έλλειμμα, αν όχι και κακοποίησή τους, με συνέπεια να κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα το επίτευγμα της ορθής διαχείρισης και της τόλμης που υπέδειξε η παρούσα κυβέρνηση κοντά 2 χρόνια τώρα. Από το χείλος της Αβύσσου και τη ζώνη της καταστροφής, με θυσίες, πόνο και επίδειξη ωριμότητας, από την πλειονότητα των πολιτών φτάσαμε ένα βήμα πριν από την έξοδο από το σκοτεινό τούνελ που σκίαζε κάθε δημιουργική δύναμη στον τόπο. Θα είναι κρίμα βαρύ και σφάλμα ανιστόρητο την ώρα που πάμε να πάρουμε ως χώρα και κοινωνία μια ανάσα, να γυρίσουμε πίσω επειδή ορισμένοι αμετανόητοι εκμεταλλεύτηκαν με βλακώδη τρόπο την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού και προέβησαν σε άσχημες και ανίερες συμμαχίες. Αυτή είναι η γνώμη δηλαδή του έθνους και θα τη διαβάσουμε στη σελίδα 3. Ενώ παρακάτω βλέπουμε ισχυρή μετασυσμή στην κυβέρνηση για το μαύρο βίντεο. Ο Σαμαράς δηλώνει ότι η υπόθεση έκλεισε με την εκδίωξη Μπαλτάκου. Καμία συζήτηση με τον ναζιστικό μόρφωμα. Ενώ κάθαρση από τους ακροδεξιούς θύλακες απαιτεί το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αντεπίθεση με αίτημα για εκλογές και ακροβασίες γιατί ο Γιώργος θέλει τώρα να ρίξει την κυβέρνηση. Α, περάσουμε όμως τώρα και στον Ελεύθερο Τύπο.
όπου βλέπουμε οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών στην φορολογία ακινήτων, οι παγίδες για Ε9 αυθαίρετα και μεταβιβάσεις ακινήτων. Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1η-1η του 1995. Γονικές παροχές μόνο με αποθήκευση ακινήτου όταν υπάρχει οφειλή προς το δημόσιο. Στις δηλώσεις Ε9 τώρα, εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής στην ακίνητη περιουσία. Υποχρεωτική δήλωση και για όσους νομιμοποίησαν αυθαίρετα ή οι μη υπαίθριους. Δίπλα διαβάζουμε το πόρισμα της Ελλάς. Ευθύνες σε 4 σοφρονιστικούς για το θάνατο Καρέλη, μπορούμε να διαβάσουμε στη σελίδα 17 του Ελεύθερου Τύπου, ενώ συνεχίζει να προκαλεί ο Τάκης Μπαλτάκος, διαβάζουμε παρακάτω. Δεν θυμάμαι τι άλλο έχω πει στους Χρυσαυγίτες. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με ακροδεξιά στοιχεία, διαμηνύουν Μαξίμου και βουλευτές. Και ύπαξη Παγρηγοράκου για τριπλές εκλογές, διαβάζουμε, ενώ παρακάτω μείωση και στα περιστατικά, ψαλίδι 15% και στα φακελάκια λόγω κρίσης. Ενώ κεντρική φωτογραφία βλέπουμε 60 νέα πειραματικά σχολεία για 15.000 μαθητές. Αναλυτικός πίνακας για όλη την Ελλάδα. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών, όπου βλέπουμε έναν αστείο τίτλο «Εξαφάνιση Πρωθυπουργού, μπορείτε να βοηθήσετε». Σαμαράς Αντώνιος, τα στοιχεία του Πρωθυπουργού. Και γράφει παραδίπλα, την ημέρα που εξαφανίστηκε προέκυψε το σκάνδαλο με τον Τάκη Μπαλτάκο. Αναζητείται προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τον στενό συνεργάτη του. Μια κομική φωτογραφία της εφημερίδας των συντακτών. Αριστερά βλέπουμε πάλι για την κυβέρνηση, τρέμουν για νέα βίντεο, τρόμος για την εμφάνιση νέων βίντεο με συνομιλίες του Τάκη Μπαλτάκου με χρυσαυγίτες, πλανάται πάνω από την κυβέρνηση. Ο ίδιος τέος γενικός γραμματέας της είπε ότι υπάρχουν και άλλες συνομιλίες. Ενώ παρακάτω ο Πασόκ για Νέα Δημοκρατία να καθαρίσει το σπίτι τη ζητά, υπό το πρίσμα να διατηρηθεί η κυβερνητική σταθερότητα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Πασόκ την υπόθεση Μπαλτάκου. Ζητάει όμως από τη Νέα Δημοκρατία να καθαρίσει το σπίτι της. Σενάρια πρώων εκλογών πυροδότησε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργών Εσωτερικών, κύριος Γρηγοράκος, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει στη Βουλή, να δώσει εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός που κρύβεται, απαιτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε προημερησίας διατάξεως, συζήτηση στη Βουλή. Η άκρα δεξιά είναι οργανικό μέρος του κατεστημένου, είπε, και επιμένει ότι Αθανασίου και Δένδιας πρέπει να παραιτηθούν. Ενώ συνεχίζουμε παρακάτω για το ελληνικό, στη ρουλέτα το μέλλον του. Τρεις μέρες κράτησε η επιτυχία της αξιοποίησης. Η Λάμδα απέκτησε το ακριβότερο φιλέτο της Αττικής και θέτει ως προαπαιτούμενο για την έναρξη του επενδυτικού πλάνου τη χορήγηση άδειας για καζίνο. Αυτό παραδέχονται εκπρόσωποι του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων. Ενώ για την οικονομία βλέπουμε έξοδο στις αγορές, κλίμα με την έξοδο στις αγορές επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση. Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών ζήτησαν τις λεπτομέρειες, αν και η επιτυχία της έκδοσης ομολόγων βραχυχρόνιας διάρκειας θεωρείται διασφαλισμένη. Ολοένα και χαμηλότερα μπαίνει ο πύχης των εισπράξεων από τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτά διαβάσαμε και στην εφημερίδα των συνακτών. Να συνεχίσουμε με την ελευθεροτυπία τώρα, όπου βλέπουμε πάλι για το θέμα της επικαιρότητας. Οι συνέτεροι ζουν πλέον με το φόβο για νέα βίντεο. Όμηροι του παρακράτους ψάχνουν διέξοδο στις αγορές και στις εκλογές, διαβάζουμε. Μετά την αποκάλυψη των υπόγειων διαδρομών Μαξίμου Χρυσής Αυγής, η κυβέρνηση επισπεύδει την έξοδο στις αγορές και αναζητά πολιτική διέξοδο. Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης, τα σενάρια τριπλών εκλογών το Μάιο υπονέρχονται στο τραπέζι. Ο φόβος για την ύπαρξη νέων βίντεο μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Τάκη Μπαλτάκου που ήχησαν ως προειδοποίηση προς το Μαξίμου, τα εκπορευόμενα από πράσινους κύκλους σενάρια για αλλαγή πρωθυπουργού χωρίς εκλογές και οι προειδοποιήσεις από την κεντροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας πως τα ακροδεξιά παιχνίδια πρέπει να τελειώνουν οριστικά, προκαλούν εφιάλτες σε Σαμερά και Βενιζέλο που συναντώνται σήμερα. Κάτω-κάτω βλέπουμε φωτογραφία για το ψωμί και την αξιοπρέπεια. Εδώ και 8 χρόνια από τα 12 που υπάρχουν ως θεσμός πληρώνονται μια φορά το χρόνο. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι απίβδησαν πια και απήργησαν χθες. Απεργούν και σήμερα σε μια 48-ωρη κινητοποίηση που απαιτεί να πληρώνονται κανονικά, να διασφαλιστεί η συνέχεια λειτουργίας, να δημιουργηθούν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους τους Δήμους και να ενταχθούν σε αυτές. Να περάσουμε τώρα και στην Καθημερινή.
Με τοπική για την υπόθεση Μπαλτάκου, Νέα Δημοκρατία υιοθετείται τις θεωρίες της Χρυσής Αυγής, ΣΥΡΙΖΑ να διεξαχθεί προημερησία στη Βουλή. Διαβάζουμε πάνω-πάνω στην Καθημερινή. Στη δίνη της υποκλαπής ασυνομιλίας Μπαλτάκου τίνει να εγκλωβιστεί η πολιτική σκηνή, με την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση να οδηγούνται σε μετοπική σύγκρουση. Χθες, το Μέγαρο Μαξίμου σήκωσε το γάντι στις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την Κουμουνδούρου να απαντήσει εάν υιοθετεί τις θέσεις της Χρυσής Αυγής, ότι τάχα οι δικαστικές διώξεις των στελεχών της είναι αποτέλεσμα σκευωρίας. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δια του κύριου Αλέξη Τσίπρα αίτημα διεξαγωγής προημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Η υπόθεση δοκιμάζει και την ίδια την κυβέρνηση, καθώς στελέχη του ΠΑΣΟΚ πιέζουν για πιο διακριτές γραμμές με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ήγηρε ερωτήματα για τη συνέχιση της κυβερνητικής συνεργασίας. Ο κύριος Μπαλτάκος, απ' την άλλη, εμφανίστηκε χθες ως αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία στις επαφές με στελέχη της Χρυσής Αυγής, ενώ το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί πυροδότησε ακόμη και σενάρια τριπλών εκλογών το Μάιο. Τέλος, με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες εγγραφής του επίμαχου βίντεο. Παρακάτω βλέπουμε φωτογραφία όπου λέει αίσθηση εφορίας στα ολοήμερα ανοιχτά μουσεία. Ικανοποιητική εμφανίζεται η εικόνα της πρώτης ημέρης εφαρμογής του νέου διευρυμένου ωραρίου, λειτουργίας 33 μουσείων και αρχαιολογικών χώρων σε όλη τη χώρα. Στην έναρξη της νέας περίοδου δόθηκε εορταστικός χαρακτήρας, καθώς είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να προσφέρεται λύση στο χρόνιο ζήτημα προσαρμογής της πολιτιστικής υποδομής στις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Η φωτογραφία που βλέπουμε είναι από συναυλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ενώ στην αριστερή στήλη διαβάζουμε συναλλαγές στο δημόσιο με απλή φωτοτυπία. Δεν χρειάζεται επικύρωση πλέον. Ίσως είναι το πιο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των πολιτών. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καταργείται η υποχρέωση υποβολής προτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στις συναλλαγές με το δημόσιο και πλέον οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται με την κατάθεση απλής φωτοτυπίας του εγγράφου που έχει εκδώσει δημόσια υπηρεσία ή φορέας, αρκεί αυτή να είναι ευανάγνωστη. Η απόφαση αυτή αφορά όλον το δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων και της Εκκλησίας. Παρακάτω βλέπουμε για Ελλάδα και ΗΠΑ ένα θέμα, τηλεφωνική επικοινωνία Σαμαρά-Μπάιντεν για Ουκρανία και ενεργειακά. Η εξελίξη στην Ουκρανία, ενεργειακά θέματα αλλά και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή αποτέλεσαν το αντικείμενο της 30-λεπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Αυτά διαβάσαμε και στην Καθημερινή. Να δούμε όμως τώρα τι γράφει και η Δημοκρατία. Ο Παπανδρέου εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να σπρώξει την κυβέρνηση στον γκρεμό, βλέπουμε στη Δημοκρατία. Μιλάει και ο Γιώργος, είναι ο κεντρικός τίτλος. Δεν είναι επωφέλεια της χώρας και του λαού η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε με θράσος ο μεγάλος καταστροφέας. Η συνέντευξη Μπαλτάκου στον Νίκο Χατζηνικολάου είχε τον τίτλο «Δεν θυμάμαι, πέρασε καιρός, μπορεί να έχω πει κι άλλα». Ενώ συνεχίζουμε με τον Παπανδρέου που μεθοδεύει εκδίκηση για το 2011, καλλιεργώντας την ιδέα για αλλαγή πρωθυπουργού. Πάνω-πάνω βλέπουμε το σκάνδαλο στο Ελληνικό. Παίρνει δώρο και το καζίνο ο Λάτσης είναι ο τίτλος. Προνομιούχος όρος στη σύμβαση να μπορεί να αποχωρήσει ο επενδυτής αν δεν του παραχωρηθεί η άδεια. Διαβάζουμε τώρα για την υπόθεση στο Ελληνικό. Ενώ κατάπιαν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για 415 επιχειρήσεις, βλέπουμε παραδίπλα. Κατεδαφίσεις, διαβάζουμε κάτω στην Αυθαίρετον στη Μύκονο. Οι μπουλντόζες έριξαν παράνομα κτίσματα χτισμένα πάνω στο κύμα. Σε φορείες, νοσοκομεία και πολιοδομίες, τα σκύπτρα της διαφθοράς, βλέπουμε, μειωμένα σε σχέση με το 2012, τα περιστατικά που κατέγραψε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος. Ενώ 50.000 εργαζόμενοι κινδυνεύουν με μείωση μισθού τώρα, έληξαν οι συλλογικές συμβάσεις, τι ορίζει πλέον το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Εξαιρούνται χωριουδάκια, διαβάζουμε παραδίπλα, μικρά νησιά από το τέλος επιτιδεύματος. Στην πρώτη κατηγορία έως 500 κατοίκους και στη δεύτερη κατηγορία έως 3.100. Ποιοι θα το πληρώσουν, μπορούμε να διαβάσουν οι αναγνώστες, στη σελίδα 16 της Δημοκρατίας. Σειρά έχει τώρα η ημερησία.
Το μεγάλο στοίχημα, ευνοϊκές συνθήκες για έξοδο της χώρας στις αγορές, είναι ο τίτλος της ημερεσίας. Θέμα ημερών η έκδοση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου με επιτόκιο έκπληξη. Καθοριστική η σημερινή έκθεση της Moody's για την Ελλάδα. Αισιόδοξη η Morgan Stanley για επιτυχημένη έκδοση με επιτόκιο κοντά στο 5,3%. Ενώ ο Γιώργος Τουρνάρας δηλώνει «Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα». Η ημερομηνία της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές. Κάτω από το 6% η απόδοση του 30ετούς ομολόγου μετά από 4 χρόνια. Ενώ πάνω στην ημερησία διαβάζουμε, οι ενισχύσεις ξεπερνούν τα 2 δις κατά έτος, πάνω από 750.000 οι δικαιούχοι. Ειδικά κέντρα για τις επιδοτήσεις των αγροτών, η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί 90 κοιά σε όλη την Ελλάδα. Ένας νέος αποτελεσματικός θεσμός στήθεται στην υπηρεσία των αγορών. Πρόκειται για τα κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών στα πρότυπα των ΚΕΠ που δημιουργεί σε όλη τη χώρα η ΓΕΑ Επιχειρήν με βασικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς. Θα εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι κοινοτικών ενισχύσεων. Περνάμε τώρα και στην Αυγή. Στείνουν κάλπες Σαμαράς Βενιζέλος, είναι ο τίτλος υπό την απειλή νέων αποκαλύψεων για τη Χρυσή Αυγή. Πανικόβλητοι συγκυβερνώντες από τον Μπαλτάκος Γκέιτ αναζητούν οδό διαφυγής με τριπλές εκλογές το Μάιο. Έκτακτη συνάντηση σήμερα το πρωί. Τίποτα δεν αποκλείεται να αποφασίσουν Σαμαράς Βενιζέλος, λέει ο κύριος Γρηγοράκος, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη παραγγείλει τις κάλπες. Ζήτημα εξόδου του Πασόκ από την κυβέρνηση έθεσε και ο Γιώργος Παπανδρέου, αφήνοντας μετέωρη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Παλέρμο δηλώνει αντισυνταγματική είναι η ψήφος στην αριστερά και όχι στην ακροδεξιά. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε αίτηση Τσίπρα για συζήτηση προημερήσιας για τάξεως. Ο ΣΥΡΙΖΑ σύρει τον Σαμαρά στη Βουλή για Μπαλτάκο και Χρυσή Αυγή. Ο κ. Λαφαζάνης δηλώνει: «Η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει τίποτα στη χώρα. Μόνη λύση είναι οι εθνικές εκλογές για να μιλήσει στο λαό». Κουβανική άνοιξη διαβάζουμε παρακάτω, μέσω ίντερνετ έστειναν οι Αμερικανοί. Με τα μοντέρνο πραξικόπημα στην Κούβα, προσπάθησε να στήσει ο Άνσικνο, δημιουργώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία την κατάλληλη στιγμή θα διοργάνωναν και θα συντόνιζαν αυθόρμητες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αποκαλύπτει η έρευνα του ειδησιογραφικού πρακτορείου Associated Press. Ενώ στην Τουρκία βλέπουμε ότι ελεύθερο και πάλι το Twitter, υποκύπτοντας τις πιέσεις της κοινωνικής γνώμης και τη γνωμοδότηση του συνταγματικού δικαστηρίου, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε χθες την άρση του αποκλεισμού του Twitter, που είχε επιβληθεί με εντολή Ερντοράν στις 21 Μαρτίου. Σειρά έχει ο ριζοσπάστης, όπου βλέπουμε τσάκισμα μισθών δικαιωμάτων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν αποφασιστικά με μαζική συμμετοχή στην απεργία την Τετάρτη 9 Απρίλη. Πάνω αριστερά βλέπουμε Ευρωπαϊκή Ένωση για Άμυνα και Ασφάλεια. Μεθοδεύονται νέες επεμβάσεις στα νότια και στα ανατολικά. Ενώ δίπλα βλέπουμε δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα για υπόθεση Μπαλτάκου, επιβεβαιώνεται ότι ο φασισμός βγαίνει από τη μήτρα του καπιταλισμού. Αποδεδειγμένη η εγκληματική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ σε τηλεοπτικό σταθμό. Είναι ένα απόσπασμα αυτής της συνέντευξης. Απεργούν πάλι και σήμερα στο Βοήθεια στο Σπίτι. Σήμερα συνεχίζεται η 48-ωρη απεργία των εργαζομένων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερους από 6 μήνες. Να δούμε όμως τώρα τη γραφική η ναυτεμπορική. Κεντρικός τίτλος σήμερα της ναυτεμπορικής είναι για τις τράπεζες. Ζητείται αναχρηματοδότηση δανείων και γεωγραφική ευελιξία στην κατανομή. Προσπάθεια επανακίνησης για 4 δις ευρώ επιδοτήσεων. Αναζητούνται μέθοδοι διοχέτευσης ρεστότητας. Πρόσκληση τόσο για το Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και για τις τράπεζες θα αποτελέσει η αξιοποίηση των περίπου 4 δις ευρώ του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και κοινοτομίας του ΕΣΠΑ 2 για την ενίσχυση των επενδύσεων αλλά και την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά. Ενώ στην αξιολόγηση παρακάτω βλέπουμε, αναπτύσσονται μεγάλες προσδοκίες ότι η Moody's θα προχωρήσει σε αναβάθμιση. Όλα δείχνουν γρήγορη έξοδο στις αγορές. Ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ομόλογα δίνουν και οι ξένοι αναλυτές και μίντια. Ενώ στην Εσπρέσο βλέπουμε νέα στοιχεία σοκ για την άγρια δολοφονία του εγχειροδανιστή στη Δάφνη. Αποκλειστικό είναι της Εσπρέσο, παγίδα θανάτου στο Facebook. Ανατριχίλα, ήταν συμβόλαιο, λέει ο πατέρας του 30χρονου. Τι του ζήτησε ένας γνωστός παλαιοπόλης.
Αυτά και άλλα πολλά μπορεί να διαβάσει κανείς στην Εσπρέσο. Είδαμε τώρα τις πολιτικές εφημερίδες. Να περάσουμε να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Άγιο, αυτός ξέρει, είναι ο τίτλος της Sport Day. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν επέτρεψε στη Μάλαγα να κυνηγήσει στο ΟΑΚΑ κάτι παραπάνω από μια αξιοπρεπή ήττα. Διαβάζουμε άλλη μια πρόκριση στα προημιτελικά για τον Εξάστερο που έστειλε την ομάδα του Πλάθα σε προώρες διακοπές. Μαϊστρική εμφάνιση από τον Μίτσο που έκανε τα πάντα. Μεγάλα σουτ από Φώτση και Κάρι. Σπουδαία δουλειά για από Μπράμο και Μαυροκεφαλίδη. Μόνο ο επόμενος αντίπαλος μένει να αποφασιστεί με τους πράσινους να περιμένουν Ρεάλ ή Τσεσεκά. Περνάμε τώρα στην εφημερίδα των Γκολ. Όπου βλέπουμε τρένο για το Μιλάνο είναι ο κεντρικός τίτλος. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα με 69-60 τη Μάλαγα. Καθάρισε με την πρόκριση και πήρε μαζί του και τον Ολυμπιακό στους 8 της Ευρωλίγκα. Με ηγέτη τον αλάμθαστο χθες Διαμαντίδη, οι πράσινοι έπιασαν τον Ταύρο από τα κέρατα και πέρασαν πανηγυρικά στην επόμενη φάση. Κλειδιά της νίκης, η άμυνα και τα χτυπήματα μέσα από το ζωγραφιστό. Ο Αλβέρτης δηλώνει: δεν είμαστε σε θέση να επιλέξουμε αντίπαλο. Συγχαρητήρια από τον κύριο Γιαννακόπουλο, στους παίκτες βλέπουμε, ενώ στο φως των σπορ βλέπουμε ο Ολυμπιακός και πάω στους 8. Οι χθεσινές ήττες της Φενέρ στην Βιτόρια και της Μάλαγα στο ΟΑΚΑ ξεκαθάρισαν το τοπίο όσον αφορά την πρόκριση από τον Όμιλο. Μοναδική εκκρεμότητα ποιος θα καταταγεί τρίτος και ποιος τέταρτος. Ο Ολυμπιακός μετά από Λαμποράλ και Μάλαγα επιδιώκει απόψε στις 9 στην Όβαρ Σπορ 2 να κερδίσει και την Έφες. Ο Περπέρογλου ίσως παίξει τη Δευτέρα με τον Καόδ και να είναι έτοιμος, πανέτοιμος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Πρίτιζης ωστόσο συνεχίζει τη θεραπεία του. Ενώ παρακάτω διαβάσουμε, η Μπαγάσα βλέπει Τούμπα. Είναι ο τίτλος. Και στα ρεπό της ομάδας πάει στο Ρέντι για δουλειά ώστε να θέσει αυτόν στη διάθεση του Μίτσελ για τη ρεβάνς της Μεγάλης Τετάρτης. Περνάμε τώρα στην πράσινη, όπου βλέπουμε Ταύρος για Σεφ και play-off είναι ο τίτλος. Εύκολα στους 8 της Ευρωλίγκα με πιστική εμφάνιση και άνετη νίκη. Παναθηναϊκός Μάλαγα 69-60. Μια γροθιά ομάδα και κόσμος έλειωσαν τους Ισπανούς με φόντο τα μάτς της επόμενης Πέμπτης στο εξοχικό. Φοβερός και τρομερός ο Διαμαντίδης με 13 πόντους, 6 assist, κανένα λάθος και 8 κερδισμένα φάουλ. Μοίρασε συγχαρητήρια ο Δημήτρης αποδυτήρια. Τόσο πολύ φοβάστε, διαβάζουμε παρακάτω, διπλό και για τον πράσινο λαό. Γιατί δεν έδωσαν οι λιμανίσχοι τα 2.000 εισιτήρια που ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ερώτηση που θέτουνε. Ενώ τώρα στην ώρα των σπορ βλέπουμε κεντρικό τίτλο «Η ΑΕΚ φτιάχνει το παλάτι της». Την ώρα που στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που εθελοτυφλούν και ονειρεύονται εμπόδια, στην Ευρώπη αναφέρεται πλέον ως δεδομένο το χτίσιμο της Αγίας Σοφιάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε γυρότατη γαλλική ιστοσελίδα με όλες τις λεπτομέρειες για τις εξελίξεις στο θέμα του γηπέδου και σιγουριά ότι τα έργα θα ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ώστε να παραδοθεί το έργο κατά την έναρξη της σεζόν 2016-2017. Στον πρωταθλητή τώρα, βλέπουμε «Μαζέψε τους, είναι επικίνδυνοι», είναι ο κεντρικός τίτλος. «Οι μάγκες του Λιμανιού και οι δάγκες της Τούμπας». Τι αποδεικνύει το 7-3. Ενώ παρακάτω βλέπουμε «Μιλάνο ερχόμαστε». Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε από χθες στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Δεχόμενος το δώρο από την Λαμποράλ που συνέτριψε με 95-73 τη Φενέρη του Ζέλικο Μπράνοβιτς. Η Ερυθρόλευκη με νίκη σήμερα στις 9 στην Νόβα Σπορ 2 επί της ΕΦΕΣ στην Κωνσταντινούπολη θα παίξουν με τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική και με νίκη έστω με ένα πόντο θα καταταγούν τρίτη. Στο Γαύρο πάλι διαβάζουμε. Για τον Μαρινάκη βλέπουμε τον κεντρικό τίτλο «Η ντροπή για το ποδόσφαιρο δεν ήταν κόκκινη». Διάλογος με Ευρίζα, έχει ο ΠΑΟΚ το παραμικρό παράπονο από τον Ολυμπιακό, κανένα. Περιμένουμε λοιπόν ίδια φιλοξενία και στην Τούμπα. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε ότι άλλα ότι έπαιζαν οι δύο πρώτες και πιο πλούσιες ομάδες και ο γκολκίπερ μας δεν ακούμπησε την Ελλάδα. Ο Μαρινάκης τα είπε αυτά στην αλήθεια στον Αλαφούζο και Βρίζα χθες στη Λίγκα. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε, διώξτε τον αλητία από το στόκ στο Instagram, θα σκοτώσουμε και διάφορες φράσεις που δεν μπορούν να υποθούν, τους γκέι στην Τούμπα, έγραψε ο Μάγκα Σοβαρής.
Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες, τι κάνουν οι αρμόδιοι φορείς για αυτά. Γενικά, εκτός ελέγχου, οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Από τον Ινσουαράλδε και τον Λούκας στον Κάτσε, τον Βίτορ και τον Στόχ. Και η τιμωρία τους, το πολύ μια αγωνιστική, αν τους έχουν αποβάλει μέχρι τότε. Και περνάμε τώρα στη Live Sport, όπου βλέπουμε κυρίαρχος ξανά. Πάλι ένα αφιέρωμα για τη νίκη του Παναθηναϊκού. Ο εξάστερος σκούπισε τη Μάλαγα και πέρασε στα play-off της Ευρωλίγκας, βλέποντας ήδη το Μιλάνο. Μαέστρος ο Διαμαντίδης, Ταλιμπάν ο Μπράμος. 69-60 αποθέωσε από 14.000 επαδούς ήταν η χθεσινή νίκη και πίστη στην αυτοκρατορία, στον αυτοκράτορα που δεν φοβάται ούτε Ρεάλ ούτε Τσεσεκά. Και κλείνουμε με τη Γάτα, όπου βλέπουμε δυνατό κουπόνι με 38 παιχνίδια και 2 μονά αποδεκτά. 3 φαβοροί οδηγούν στο ταμείο. 6 σούπερ αποδόσεις για τρελά κέρδη. Διαβάζουμε και στη Γάτα. Είδαμε τώρα τα νέα από τον πολιτικό και αθλητικό έντυπο τύπο. Να δούμε τι γίνεται και στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο πρωτοσέλιδο, όπου λέει όλη η αλήθεια για τα 600 δις. Οι ισχυρισμοί του Αρτέμι Σόρα, τα ομόλογα μαμούθ και οι ιδιωτικές έρευνες για την αυθεντικότητά τους. Βίντεο και ντοκιμαντέρ μπορεί να δει κανείς στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Ενώ στο επόμενο πρωτοσέλιδο βλέπουμε κρυφτό με τις αρχές, άφαντος παραμένει ο γιος του Μπαλτάκου μετά το άγριο επεισόδιο στη Βουλή. Η δράση του μέσα και έξω από τα γήπεδα, η πρόσληψη στο λιμενικό και η ψήθυρη για παρατυπία. Τι λέει ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης για το γιο του. Ενώ το επόμενο θέμα είναι για τις μπουλντόζες στο ελληνικό, το 2015 ξεκινούν τα έργα και το 2017 ανοίγει το Μητροπολιτικό Πάρκο. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Θα πάμε τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να δούμε όμως πρώτη είδηση για σήμερα είναι η υπόθεση Μπαλτάκου. Πολιτικό σεισμό προκάλεσε η αποκάλυψη της συνομιλίας του Παναγιώτη Μπαλτάκου με τον Ολία Κασιδιάρη. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης υπέβαλε την παραίτησή του. Η αποκάλυψη τη βίντεο έρχεται σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή, πάνω που η δημοσιότητα, τα ποσοστά του ακροδεξιού κόμματος φαινόταν να αποχωρούν και με τις προφυλακίσεις των κορυφαίων στελεχών του. Οι πραγματικές συνέπειες όμως θα φανούν σε λιγότερο από 2 μήνες, όταν οι Έλληνες θα κληθούν να εκλέξουν ευρωβουλευτές και άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης. Να δούμε όμως για αυτό το ζήτημα τι δήλωσε χθες στην εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο ο Αρτέμης Ματθεόπουλος. Κύριε Ματθεόπουλε, τι ακριβώς συνέβη, για πείτε μας. Καλησπέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε. Καλησπέρα. Εγώ θα σας μεταφέρω τα περιστατικά όπως ακριβώς τα ίσα, διότι έχουμε καταθέσει και μήνυση για το θλιβερό περιστατικό που έγινε στους διαδρόμους της Βουλής. Ήτανε 2 με 3 ώρες μετά τις αποκαλύψεις του Κασιδιάρη σχετικά με το διάλογο που είχε ο ίδιος
με τον πλέον πρώην γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Μπαλτάκο. Όταν ο γιος του, δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο, βρέθηκε στους διαδρόμους της Βουλής έξω από τα γραφεία μας, μενόμενος, μεταχειρίζοντας ακραίες, χυδές και απειλητικές εκφράσεις εναντίον όλων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που βρίσκονταν την ώρα εκείνη στο διάδρομο. Εγώ, επειδή άκουσα φωνές στο διάδρομο, βγήκα έξω να δω τι συμβαίνει. Είδα το συγκεκριμένο νεαρό να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση, να βρίζει, να φωνάζει, να απειλεί, να έχει εχθρικές διαθέσεις, θέλοντας εμφανώς να ασκήσει σωματική βία εναντίον βουλευτών. Γνώριζε λοιπόν να τερμίσω τα πράγματα. Γνώριζε τους Χρυσαυγίτες. Λόγιτα, βιοπράχησε εναντίον μου. Δεν είναι καν το σημαντικό αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι ενώ τελέστηκε ένα αδίκημα στα πλαίσια του αυτοφόρου. Μισό λεπτό. Όταν λέτε βιοπράχησε εναντίον σας, τι έκανε? Σε μένα προσωπικά έριξε μια κλωτσιά. Στους άλλους. Αργότερα έμαθα ότι στον κύριο Αρβανίτη, τον βουλευτή Αχαΐας, τον γροθοκόπησε, όπως έκανε και σε ένα νομικό μας σύμβουλο. Σε ένα συνεργάτη του κόμματος, τέλος πάντων. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ότι πέρα από την εξελαφή συμπεριφορά, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί πέρα, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν στην υπηρεσία ασφάλειας της Βουλής, ενώ τελέστηκε μπροστά στα μάτια τους ένα αδίκημα στα πλαίσια του αυτοφόρου, όχι μόνο δεν συνέλαβαν τον νεαρό όπως όφυλα να πράξουν, αντιθέτως τον φυγάδευσαν σε ένα γραφείο και από εκεί και πέρα αργότερα μάθαμε ότι τον φυγάδευσαν και από τη Βουλή για να μην γίνει η σύλληψή του, όπως ξαναλέω ορίζει ο νόμος. Αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ότι αν είσαι παιδί ή γόνος ενός σημαίνοντος τελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος το οποίο εξουσιάζει, τότε κανένας νόμος δεν σε αγγίζει. Αντιθέτως, φανταστείτε τι θα γινόταν εάν βουλευτής ή κάποιος τέλεχος της Χρυσής Αυγής συμπεριφερόταν κατά τέτοιο τρόπο εναντίον βουλευτού ενός άλλου κόμματος. Τον ιό Μπαλτάκο τον γνωρίζετε? Δεν σας άκουσα λίγο πιο δυνατά. Τον ιό Μπαλτάκο τον γνωρίζετε? Όχι, δεν τον γνωρίζω. Είχε σχέση? Έμαθα αργότερα ποιος είναι. Είχε σχέση με την οργάνωσή σας ποτέ? Καμία. Προφανώς δεν είχε καμία, ούτε επιθυμούμε να έχει σχέση. Και επειδή δεν έχει να κάνει το ερώτημα με τον νεαρό, έχει να κάνει με τον πατέρα του. Διότι μετά τις αποκαλύψεις, κάποιοι θέλοντας να αποφύγουν την ουσία της συζήτησης, που δεν είναι άλλη από την απόδειξη πλέον ότι οι διώξεις εναντίον μας είναι καθαρά πολιτικές και όχι νομικές, θέλησαν να μεταφέρουν τις ευθύνες στο γεγονός ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και τη Νέα Δημοκρατία, ή αν θέλετε ότι υπάρχει ένα στρώμα υπόγειο νεοναζιστικών ομάδων ή προσωπικότητων οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και σκαρφίζονται διάφορα. Το ζητούμενο λοιπόν, κύριε Τρανταφυλόπουλε, είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με στελέχη της. Απλά το περιστατικό αυτό έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα αυτή τη θλιβερή μνημονιακή συγκυβέρνηση και κάποιοι θέλουν να αποφύγουν το ουσιαστικό του ζητήματος, λέγοντας ότι ο κύριος Μπαλτάκος απλά εκφράζει προσωπικές του απόψεις. Τι διαφορά έχουν οι κλωτσιές του Ιού Μπαλτάκου σε εσάς και στους υπόλοιπους από τις κλωτσιές που ρίχνατε εσείς στους μετανάστες στις λαϊκές αγορές? Οι μετανάστες, δεν ξέρω αν είναι νόμιμοι ή μη, όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή αναφέρεστε στα περιστατικά που βλέπαμε τότε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είχαν αποδεδειγμένα διαπράξει αδικήματα συγκεκριμένα οικονομικής φύσεως, διότι τη στιγμή που ο Έλληνας πλήρωνε κανονικά τις χρονολογικές του οφειλές όπως όφειλε να πράξει, ήδη δεν πλήρωναν τίποτα. Εμείς είμαστε μόνο εκλεγμένα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, και μπορείτε να έχετε κοντζές. Παρακαλώ, κύριε Πρημικύρη. Κάντε μου τη χώρα. Δεν μου λέτε. Είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Λοιπόν, κύριε Μαρθεόπουλε, εσείς οι βουλευτές, οι πολιτικοί της Χρυσής Αυγής, είσαστε υποκατάστατο των διοκτικών αρχών? Δηλαδή, με ποιο δικαίωμα λοιπόν τα κάνατε? Μα βλέπετε λοιπόν ότι δεν δώσατε μαθήματα δημοκρατίας στο παρελθόν και εισπράξατε περίπου το ίδιο νόμισμα από ένα στοιχείο το οποίο εσείς το χαρακτηρίζετε ναζιστικό. Δώσατε, κύριε Τρανταφυλόπουλε, μαθήματα ήθους και ψυχραιμίας, διότι τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν οι διώξεις εις βάρος μας, έχουμε υποστεί τα πάντα μέσα στα πλαίσια μιας κυριολεκτικά ενός κυνήγι μαγιστών, το οποίο γίνεται χωρίς να υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος μας. Αυτό εξετάζουμε. Αυτό εξετάζουμε, κύριε Μαρθεόπουλε. Θεωρούμε ότι είναι συνταγματική εκτροπή να παραδέχεται ο γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου ότι οι χρυσαυγίτες βουλευτές μπήκαν στη φυλακή για να ανακόψουν την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, επιτρέπετε? Δεν θα ήθελα να κάνουμε άλλα σχόλια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την κουβέντα εδώ. Όχι για τη δίωξη, σχετικά με τη γνησιότητα ή για το ποιόν των απόψεων που εκφράζουν
που εκφράζονται μέσα στο βίντεο που έχετε παρακολουθήσει όλοι. Με τα λύπης μου έχω ακούσει και το εξής τραγελαφικό. Ότι δηλαδή ο Μπαλτάκος εκφράζει προσωπικές απόψεις, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξετάσουμε αυτά τα οποία αναφέρει μέσα στο βίντεο. Πώς είναι δυνατόν όμως να θεωρούνται βάσιμες οι κατηγορίες των ψευδομαρτύρων, οι οποίοι έχουν καταθέσει στις δικαστικές αρχές? Εντάξει, καταλαβαίνω τον παραλληλισμό που κάνετε όμως, τον αντιλαμβάνομαι θέλω να πω δηλαδή, αλλά θα ήθελα να μου πείτε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Αληθεύει ότι υπάρχουν και άλλες καταγραφές σε κασέτες όπως υποστηρίζουν διάφοροι κύκλοι γύρω-γύρω? Θα σας απαντήσω, προφανώς και υπάρχουν και θα τις χρησιμοποιήσουμε όποτε θεωρήσουμε ότι είναι σκόπιμο και αναγκαίο. Προσέξτε. Αυτοί που πρέπει να πούν και να αγχωθούν με τις αποστάσεις τους. Προσέξτε, μα αφήστε με. Κύριε, μα αφήστε με να το πω. Είναι συγκεκριμένο μερίδιο συμμετοχής σε αυτή την άποψη. Κύριε Μαρθεόπουλε, αν εγώ είχα, αν είχα ένα προϊόν οποιασδήποτε κάμερας κρυφής φανερής και έλεγα δημοσίως ότι θα το χρησιμοποιήσω όποτε εγώ το θεωρήσω έτσι σκόπιμο, θα πήγαινα μέσα και θα με διέγραφαν από δημοσιογράφο. Αυτό δεν έχει δικαίωμα. Ό,τι διαθέτετε, ό,τι στοιχείο, ό,τι για να δείξετε λοιπόν. Μισό λεπτό. Ως βουλευτής ενός κόμματος έχω το δικαίωμα και την επιφύλαξη να διαθέσω όλα αυτά τα μέσα που θεωρώ εγώ ότι θα αποδείξουν τα αυτονόητο την κατάλληλη χρονική στιγμή, διότι μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Μπαλτάκος στο βίντεο. Σε ποιον εισαγγελέα να πας, την Κουτζαμάνη, στην Κουτζαμάνη? Εισαγγελέα στην Αυτοκοπή. Επομένως, η δικαιοσύνη αποφασίζουν πότε θα την... Καταλαβαίνω τι λέτε. Χαιρετώ, καλώς σας. Αυτά δήλωσε χθες λοιπόν ο Αρτέμης Μαθεόπουλος στην εκπομπή Ζούγκλα. Θα πάμε όμως τώρα στη συμπληρωματική απολογία που κλήθηκαν από τους εφέτες ανακριτές ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς και ο φερόμενος ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό του εκείνη τη νύχτα Γιάννης Καζατζόγλου. Και οι δύο ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Ναι, περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Τις σοβαρές επιπτώσεις που επιφέρει η κράτηση σωματική και ψυχική υγεία των υποδιοικητική κράτηση μεταναστών και τούντων στο άσυλο Ελλάδας, τονίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οργάνωση καλεί την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρώπη να σταματήσουν να εθελατουχλούν μπροστά σε αυτήν την απαράδεκτη πρακτική που έχει σοβαρές τόσο ιατρικές όσο και ανθρωπιστικές επιπτώσεις. Να δούμε ένα βίντεο από τους γιατρούς χωρίς σύνορα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η διοικητική κράτηση των μεταναστών είναι μια πρακτική που καθημερινά τη βλέπουμε να εφαρμόζεται ακόμη και περισσότερο ως μέτρο περιορισμού της μετανάστευσης, μέτρο το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ανθρώπινη εξωπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Στην Ελλάδα η διοικητική κράτηση εφαρμόζεται συστηματικά, εξαντλώντας το περιθώριο των 18 μηνών, χωρίς να εξετάσει ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, είτε είναι θύματα βίας, είτε είναι ασυνόδευτα ανήλικα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα, ανεξάρτητη γιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, παρέχουν ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσχες μετανάστες από το 2008. MSF is working in these detention centers because the government is not providing the medical care that the people inside need.
Οι συνθήκες στα κέντρα κράτησης του Εύρου, η αλήθεια είναι ότι ήταν σοκ από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκα εκεί, που ξεκίνησα την αποστολή μου εκεί. Πέρα από το πολύ μικρό χώρο, στον οποίο συνοστίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι οι συνθήκες υγιεινής, με αποκορύφωμα τις τουαλέτες, οι οποίες πραγματικά παρουσιάζουν εικόνα εξαθλίωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο κέντρο κράτησης της Κομωτινής, στις τουαλέτες του κάτω ορόφου, δεν υπήρχαν σωλήνες αποχέτευσης, με αποτέλεσμα τα λίμματα, τα απορρίμματα από τον πάνω όροφο να κατεβαίνουν μέσα από σακούλες σκουπιδιών στον κάτω όροφο για να διοχετευτούν στην κεντρική αποχέτευση των κτηρίων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πραγματικά τραγικό, γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονταν να κάνουν ντουζ, να περπατάνε στην τουαλέτα δίπλα σε λίμματα, απορρίμματα των ανθρώπων του πάνω όροφου. Πέρα από το τραγικό εμφανισιακά της κατάστασης αυτής, σαφώς όλο αυτό εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων εκεί. Μεταδοτικά νοσήματα, λοιμώξεις, όλα αυτά είναι πολύ σοβαρός κίνδυνος. Κράτηση έχει μεγάλο αντίκτυπο τόσο στη σωματική τους υγεία, όσο και στην ψυχική τους υγεία. Αλλά για μένα η μεγαλύτερη επίδραση που έχει είναι η αίσθηση της ματέωσης, η αίσθηση της απουσίας ελπίδας για το μέλλον. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι η ζωή τους έχει τελειώσει εδώ. Ένα πράγμα που δεν νομίζω ότι θα ξεχάσω ποτέ και είναι ενδεικτικό της απελπισίας που σας είπα πριν, που βιώνουν οι άνθρωποι, είναι αυτοί που ανεβαίνουν στην οροφή του κτηρίου, κυρίως λόγω του ότι δεν βρίσκουν άλλον τρόπο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και αυτό που έχουν ανάγκη, και οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις πηδάνε κιόλας από την οροφή. Είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό και η εικόνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι πρώτον αυτοί οι άνθρωποι πάνω στη στέγη να φωνάζουν και να βγάζουν όλοι τους την απογοήτευση, και μετά ο ήχος που έκανε το σώμα τους όταν έσκαγε στο έδαφος. Είναι κάτι που δεν το είχα ακούσει ποτέ και νομίζω θα μου μείνει για πάντα χαραγμένο. Ο ήχος που κάνει το ανθρώπινο σώμα όταν σκάει στο έδαφος. Έχουμε πολλούς ανήλικους στο κέντρο κράτησης, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα πει ότι είναι ανήλικοι. Κάποιοι από αυτούς έχουν δώσει και έγγραφα στην αστυνομία και μας παραπονιούνται ότι δεν τους έχει δώσει κανείς σημασία. One day we found a family with a mother and three small children. One of them was a baby, actually. And when we found them detained already for several days, I went out and went to buy some things for the children. By the time I got back to bring it to them, the family was sleeping, apart from the little boy. The little boy was about 3 years old, the same age as my own son. And when I wanted to hand it to them, the only one who was awake was the little boy. So for me, the image of handing toys and juice and some candy to a child behind bars is just horrifying. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας και τώρα θα δούμε το επόμενο θέμα της επικαιρότητας που έχει να κάνει με τη Μύκονο. Μπουλντόζες και ισχυρή αστυνομική δύναμη, προερχόμενοι από Αθήνα και Σύρο, βρίσκονται στην περιοχή για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων. Για την κατεδάφιση αυτή υπάρχει απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου και του Δήμου Πειραιά, ενώ η εκτέλεση του έργου έχει προγραμματιστεί να γίνει από το ελληνικό δημόσιο, με δαπάνες όμως ιδιωτών που έχουν σκοπό να χτίσουν πολυτελή ξενοδοχεία στη συγκεκριμένη περιοχή. Να δούμε το παρακάτω βίντεο από το Μύκονος Live TV. Μύκονος Live TV.
Πρώτα μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα σήμερα. Βλέπουμε αστυνομία, μπουλντόζες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παραδοσιακό χωριουδάκι που ζουν τουλάχιστον 100 χρόνια από άλλη γενιά, από παππούδες, ψαράδες. Γι' αυτό φαίνεται, είναι καθαρά ψαροχώρια, το δεις, τα καεί και όλοι εδώ πέρα. Σήμερα, πρώτη φορά στη Μύκονο, ενώ υπάρχουν σίγουρα αφαιρεσίες και τα σχετικά, πρώτη φορά κατεβαίνουν μπουλντόζες στο νησί μας για κατεδάφιση και ξεκινάνε από εδώ. Λοιπόν, λένε προς στιγμήν ότι ξεκινάνε από αυτά που ανήκουν στο γυαλό, έτσι, με σκοπό μετά το τέλος του 14 να πάρουν την πιο πάνω περιοχή. Εσείς λοιπόν, πόσο χρόνια μένετε εδώ πέρα? Εμένα, να φανταστείς, ο μπαμπάς μου είναι 76 και έμενε ο πατέρας του εδώ. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα? Είναι η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε πρόβλημα? Λοιπόν, να σας πω τώρα τι γίνεται. Όλη αυτή η περιοχή άνοικε από πολύ παλιότερα στους παπάδες. Εμείς ζούσαν οι παππούδες μας εδώ, έτσι, οι οποίοι με την ανοχή τους αφήνανε τους ψαράδες και τις οικογένειες. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Δέσποτας αποφάσισε να πουλήσει την περιοχή σε Αμερικάνους. Ποτέ δεν ρωτήθηκαν αυτές οι 36 οικογένειες που ζουν εδώ αν οι ίδιοι ενδιαφέρονται για να αγοράσουν, για να μην πάρουν τα σπίτια τους, γιατί ζούμε εδώ οικογένειες. Από παππούδες, από γονείς που κάνανε ο κάθε ένας 4 παιδιά και ζούμε εδώ. Η μονή του Ριαλή τα απέκτησε από τους προγονούς μας, διότι τα καλλιεργούσαν οι προγονείς μας και οι Τούρκοι βάζανε μεγάλα χαράτσια την εποχή εκείνη και δεν αντέχανε οι προγονείς μας να πληρώσουν τα χαράτσα. Και τα δίνανε προφορικά στο μοναστήριο ότου πήγουν οι Τούρκοι. Αλλά οι Τούρκοι δεν φύγαν ούτε σε ένα χρόνο ούτε σε δύο, φύγανε σε 400 χρόνια. Έφυγαν οι γενναίες των παππούδων μας, 404 γενναίες. Και τα είχε προφορικά το μοναστήρι. Και το 84 άρχισε και έκανε χριστιχτησίες και τα έκανε δικά του. Και δεν σεβαστήκανε οι δεσποτάδες το προγόνο μας, τα χωράφια, να, επειδή σε τυχάνει να είμαστε καταπατητές, να μας πούν ότι ρε, καταπατήσατε αυτό το μέρος. Θα σας βάλουμε να πληρώσετε αυτά τα λεφτά, διότι είναι της Μονής, που δεν είναι της Μονής, και θα μείνετε εδώ. Αυτοί τα πουλήσανε στους Αμερικάνους και μαζί με τους Αμερικάνους πουλήσανε και στις 32 οικογένειες στο Καλαφάτι. Όταν λοιπόν ο πεθερός μου έμενε εδώ σε αυτό το σπιτάκι, ήταν όλα και όλα δύο σπιτάκια. Μετά βέβαια καταπατήσαμε εμείς, γιατί μεγαλώνα οι οικογένειές μας. Ο πεθερός μου πέθανε σε ηλικία 83 χρονών. Σήμερα είναι πεθαμένος 36 χρόνια. Προσθέστε τα χρόνια που ήταν ο αρχηγός ο ψαράς. Και μετά γεννήθηκε ο άντρας μου, εγώ, ο πατέρας μου. Όλοι και όλοι δύο ψαράδες. Μετά, οι παλιοί. Τώρα έχουμε 34 οικογένειες που μένουν στον δρόμο, γιατί μάθαμε την τέχνη του ψαρά του πατέρα μου, του πεθερού μου. Ο γιος μου τα ίδια, ο άλλος τα ίδια, ο ανιψιός μου τα ίδια. Δηλαδή όλοι αυτοί... Γέννημα θέρμα της περιοχής δηλαδή. Τελειωμένοι εδώ, χωρίς πως τίποτα. Μας έδωσε ελπίδες κάποτε ο κύριος Βερόνης, γιατί μας είπε, σας βάζω πώς, νερό, τηλέφωνο, δεν σας κουνάει πια κανένα, μας είπε ο κύριος Βερόνης, σας είναι καλά. Φτάσαμε όμως σε σημείο σήμερα να δούμε, χωρίς να ξέρουμε, τρεις μέρες το ειδοποιήθηκε αυτό το θέμα. Σήμερα βλέπουμε μπουρντόζες, βλέπουμε μάτου, βλέπουμε πράγματα, καταδαφίζονται, γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν τα μέτρα που χρειάζονται να οικοδομήσουν και πρέπει να φύγουμε εμείς να οικοδομήσουν αυτοί. Ή θα γκρεμιστούν ή θα πληρώσετε κάποιο νίκη να μείνετε μέσα. Να μείνουμε. Ενίκιο. Το ενίκιο που χθες πληροφορία από την εφορία χθες λέει θα είναι τόσο δυνατό και μεγάλο που δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το πληρώσετε και θα αναγκαστεί καθένα να φεύγει ένας-ένας. Χθες συγκεκριμένα μέσα στην εφορία. Ο Δήμαρχος ο Τωρινός, γιατί δεν έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση το Δήμο, γιατί μια φεύγει ο ένας, μια ο άλλος, δεν έχουμε κάποιον να μας στηρίξει και να πει
Όντως, από την ψαράδε, μόνο από τα τηλέφωνα μας λένε, ξέρουμε είστε 100 χρόνια. Και ξέρουμε 100 έχουμε χρόνια. Και βεβαιώσει από το Δήμο ότι είναι, είμαστε ψαράδες όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Παρά από τους προσκοπήσαμε... Ναι. Ο Δέσποτας δεν μας αποκαλεί στα συμβόλαια που διαβάσαμε το 1995. Δίθε ψαράδες είμαστε, όχι ψαράδες. Δεν μας προτείνει ποτέ τίποτα. Τι άλλο να έχουμε μαζί. Φτάνουμε τώρα σε σημείο τα παιδιά μας να του λέμε να πάνε εκκλησία και σου λέει πού, στις πατάδες. Και κάνουν και τα παιδιά μας άρτια, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε με αυτά που βλέπουμε. Και σήμερα το πρωί αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, παιδιά. Δεν ξέρουμε αν θέλει το κράτος, αν θέλει ο κόσμος να σας ακούσει το πρόβλημά μας, γιατί όπως έχει γίνει, αλλού με παπάδες, το ίδιο αντιμετωπίζουμε και εμείς με στο χωριό μας. Όχι στο χωριό μας, τον πόνο μας, την κούρασή μας, στη σκόπη μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εδώ γέμισε τον κόσμο ψέματα, ότι ακούστε, τι στα κελιά που είναι για το πανηγύρι της Εκκλησίας, μέναν μοναχοί. Ποτέ. Καλογέρι εννοείται. Ότι τον μόνο τον έφτιαξε η μονή. Ποιος τον έφτιαξε, Μάρκο, πες το μόνο. Οι γέροι μας, οι κύριοι, οι πατεράδες μας. Όλοι μικροί κουβαλάκια. Από μικρές πετρούλες σιγά σιγά, έτσι συνέχεια ο Δήμος και το Ημενικό Ταμείο. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ψέματα γιατί να μην τα πει. Θα έπρεπε ο Δέσποτας να πει, κύριε, όταν τα πούλησε. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί οικογενειακά, ψαράδες μια ζωή. Ναι. Να τους σεβαστούμε και να τους αφήσουμε να επιζήσουν εκεί πέρα τις οικογένειες. Να... Όχι να λέει καταπατήσαμε οι δίθεν ψαράδες το κτήμα τους. Και πήρανε χρήματα. Και πριν μερικά χρόνια που με είχαν δικάσει εμένα, ναι, πήγα στο δικαστήριο, του λέω ο πρόεδρος του μάρτυρα, του παπά, που λέει, κύριε, κατηγορεί το γεροντή ότι έχει καταπατήσει την περιουσία σας. Για δώστε με τα συμβόλαιά σας. Ναι. Λέει, δεν έχουμε συμβόλαιο, κύριε πρόεδρε. Τι έχετε, του λέει, έχουμε ένα βιβλίο στη Μονή που γράφει ότι αυτά τα κτήματα είναι δικά μας. Mm. Παρακαλώ, του λέει, κύριε, όπως ήρθετε, πήγετε. Ναι. Ήμουν αθώος, αμέσως βγήκα αθώος ο κατηγορούμενος. Τότε... Τώρα έκανα τίτλο εξουσιοκτησίας, ναι. Με κομπίνα τα πούλησαν. Καλά και έκανα και τα πούλησαν. Εντάξει, όχι, το κατόρθωσα. Έκανε... Η Παναγία δεν ζήτησε όμως λεφτά από αυτούς. Να τους αναγκάσει να αποκλείσουν το κτήμα. Γιατί το έκαναν. Ή προσέφεραν στο χωριό μας κάτι. Τίποτα. Το ελάχιστο. Τίποτα. Μόνο για την τσέπη τους τη μεγάλη να γεμίζουν. Ο πρώην. Ο πρώην ποιος? Δωρόθος Στέκας. Είχε καλές σχέσεις με τους γονείς μας. Ο πρώην παπάς ήταν αυτός. Έχει πεθάνει, Δέσποτας. Δέσποτας. Λοιπόν, είχε καλές σχέσεις εδώ με τους δύο μοναδικούς ψαράδες, οι οποίοι ερχόταν καθημερινά να πιει ένα καφεδάκι, δεν ξέρω τι. Τον βοηθήσαν όμως οι γονείς μου και ο πεθερός μου σαν ψαράδες να γίνει δεσπότης. Χρειαζόταν τότε εκείνα τα χρόνια υπογραφές. Μαζευτήκαμε στην πλατεία να μαζεύσουν υπογραφές από παπά να τον κάνουμε δεσπότη. Όντως και έγινε. Ήρθε εδώ μπροστά, ήμουν περίπου 10 χρονών, 15, και λέει, επειδή με βοηθήσατε, θα σας κάνω ένα χαρτί να είναι εδώ δικά σας και όταν πεθάνω μη σας κουνήσει κανένας. Το αποτέλεσμα, οι γονείς μου, τσαράδες, αφελείς, δεν θέλα χαρτιά, δεν ξέρετε τίποτα, πέθανε, δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας και ο σημερινός δέσποτας, το 95 πήραμε από το υποθηκοφυλάκιο μας περιπτώσει τα συμβόλαια που πούλησε το 95 σε τρεις Αμερικάνοι και εμάς μας αποκαλεί οι καταπατητές δίθεν ψαράδες. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, παιδί μου. Ας ζούσε ο πρώην δέσποτας, σήμερα θα είμαστε σε άλλη μοίρα και όχι να κλαίμε για τα γυροσκόπη και τα σπίτια μας.
Αγανακτισμένοι λοιπόν είναι οι κάτοικοι της Μυκόνου, καθώς βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Να πάμε τώρα όμως στην Λακωνία για ένα έργο φάντασμα, το οποίο έχει κοστίσει 17 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ποτέ δεν παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Οπότε δικαίως το αποκολούν έτσι οι κάτοικοι. Ο λόγος είναι για τον δρόμο Σκούρα Πυρή, ο οποίος φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. A lot of soul. Στο πλαίσιο ενημέρωσής του για την πορεία των έργων που απασχολούν τη Λακωνία και τους κατοίκους φυσικά αυτού του νομού, ο υποψήφιος Περιφερειακής Πελοποννήσου, κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον δρόμο Σκούρα Πυρή. Κύριε Βουδούρη, βρισκόμαστε σε ένα σημείο ενός δρόμου, να το πούμε δρόμο, που ταλαιπωρεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους Λάκωνες. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Σήμερα ενημερωθήκατε, μάλλον θα έχετε ενημερωθεί, έχετε μια όμως μια εικόνα από κοντά. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα θέματα τα γνωρίζουμε βέβαια, αλλά είναι εντυπωσιακό να τα βλέπεις στην πραγματικότητα. Εδώ έχουμε την πιο παραδειγματική εικόνα, αυτό που λέμε έργα για τα έργα. Έργα για τα έργα. Έργα τα οποία έχουν τροφοδοτήσει εργολάβους και δεν έχουν εξυπηρετήσει τους πολίτες. Συγκεκριμένα, εδώ πέρα έχουν κατασπατεληθεί 17 εκατομμύρια ευρώ, έχουν φύγει καπνός 17 εκατομμύρια, τα οποία πληρώνουμε στην ουσία εμείς. Και μάλιστα έργα για τα έργα με ένα καθεστώς πλήρης ατιμωρησίας, διότι οι υπεύθυνοι αυτής της σπατάλης αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν έχουν λογοδοτήσει με διάφορες ακροβασίες τις οποίες κάνει η περιφέρεια, αλλά στην ουσία έχουν επιβραβευθεί και είναι υπεύθυνοι εκ νέου για νέα έργα τα οποία θα γίνουν προφανώς για να γίνουν έργα και να τροφοδοτούν ορισμένους εργολάβους. Να έρθουμε εδώ πέρα στο παράδειγμα αυτό της παράκαμψης Σκούρα Πυρή. Δαπανήθηκαν σε μια πρώτη φάση 17 εκατομμύρια ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Και τώρα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ να ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το έργο, να ξαναγίνει το έργο με έναν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον αρχικό, 21,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ όπως και να το κάνουμε υποτίθεται ότι ένα μέρος των έργων, έστω και αυτές οι κολόνες που βλέπετε ή εν πάση περιπτώσει τα χωματουργικά έχουν γίνει, με αποτέλεσμα αυτή η παράκαμψη, η οποία έχει 12 χιλιόμετρα, να φτάνει το αστρονομικό ποσό και πιθανώς πανευρωπαϊκό ρεκόρ του 3 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο. Αναρωτιέμαι εάν αυτά τα χρήματα τα έχει μετρήσει ο κύριος Στατούλης όταν ισχυρίζεται ότι έχει μεγάλη απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Παραμένει βέβαια το ερώτημα, οι υπεύθυνοι αυτής της σπατάλης πώς γίνεται να μην έχουν λογοδοτήσει αφενός και αφετέρου αυτή τη στιγμή να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα νέα έργα τα οποία αναλαμβάνει η περιφέρεια. Πέρα από τις, επαναλαμβάνω, από τις διάφορες πυρουέτες της νομικίστικες, πρέπει να δοθεί μια ουσιαστική απάντηση. Όσο για τον ανάδοχο νομίζω ότι έχει εξαφανιστεί, δεν... Περιμένουμε. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε όταν αναλάβουμε είναι προφανώς να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Λάκωνες. Θα το ολοκληρώσουμε με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, αλλά αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι αυτό το έργο να γίνει με πλήρη διαφάνεια και με την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση, πάντα βέβαια τηρώντας τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρήσουμε για ένα τέτοιο δρόμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. A lot of soul. Αυτά λοιπόν έγιναν για το έργο στη Λακωνία, που μάλλον δεν έγιναν, ενώ έπρεπε να γίνουν. Να περάσουμε όμως να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα πάμε τώρα στη Χιλή, όπου μια μέρα μετά το σεισμό των 8,2 Ρίχτερ, οι κάτοικοι της Βόρειας Χιλής αναστατώθηκαν και πάλι, καθώς ισχυρός μετασεισμός 7,6 βαθμών Ρίχτερ υποχρέωσε τις αρχές να διατάξουν εκ νέου εκένωση των περιοχών κοντά στο επίκεντρο. Επίσης, εξέδωσαν και προειδοποίηση για τζουνάμι που ήρθε λίγες ώρες αργότερα. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Μία μέρα μετά το σεισμό των 8,2 Ρίχτερ, οι κάτοικοι της Βόρειας Χιλής αναστατώθηκαν και πάλι.
Ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών υποχρέωσε τις αρχές να διατάξουν εκ νέου την εκένωση των περιοχών κοντά στο επίκεντρο. Έδωσαν επίσης νέα προειδοποίηση για τσουνάμι που ήρθε λίγες ώρες αργότερα. Ανάμεσα στους πολίτες που εκένωσαν τις περιοχές που ταρακουνήθηκαν ήταν και η Μισελ Μπασελέτ. Η πρόεδρος της Χιλής είχε ταξιδέψει στην πόλη Αρίκα στο βορρά για να επισκεφθεί τους πληγέντες και να επιβλέψει το έργο των αρχών. Ελπίζω πως ο κόσμος θα παραμείνει ψύχρεμος και θα ακολουθήσει τις οδηγίες των αρχών ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς. Η δόνηση των 8,2 ρίχτερ της Τρίτης προκάλεσε το θάνατο 6 ανθρώπων. Χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν, ενώ τα κύματα ύψους 2 μέτρων προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε παραλιακές πόλεις και ψαροχώρια. Sale de Pavaría, esto es terrible, pueden ver cómo se maneja todo, los pilares, sigue moviéndose todo, aquí esto es terrible, ha quedado la, esto es terrible, la gente, esto fue caótico, muy caótico, esto es terrible. La gente abandonó sus lugares de trabajo. La gente sale de favoría. Esto es terrible. Un terremoto. El temblor que estaba todo esperando. Y hay réplica. En este momento hay réplica. Sigue moviéndose todo. Esto es terrible. Esto es más grande de lo que yo pensé. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Basta! Una red. ¡Sale de ahí por los vidrios! ¡Sale de ahí de los vidrios! ¡Salgan de los vidrios! ¡Salgan de los vidrios! Θα πάμε τώρα στη Γερμανία, όπου για πρώτη φορά διασφαλίζεται ο κατώτατος μισθός με νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα 8,5 ευρώ την ώρα. Ο νόμος όμως θα τεθεί από 1η Ιανουαρίου του 2015. Προβλέπεται όμως εφαρμογή αρχικά μεταβατικής περίοδου. Εξαιρούνται οι ανήλικοι εργαζόμενοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. Η θέσπιση κατώτατου μισθού ήταν ανάμεσα στις προϋποθέσεις που είχε θέσει το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατικών με το να συμμαχήσουν με τους χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Για πρώτη φορά διασφαλίζεται στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός με νόμο, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στα 8,5 ευρώ την ώρα. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015, αλλά προβλέπεται η εφαρμογή μεταβατικής περιόδου για τους τομείς όπου θα ισχύει ακόμα κλαδική σύμβαση. Εξαιρούνται οι ανήλικοι εργαζόμενοι, οι μαθητευόμενοι και οι μακροχρόνια άνεργοι. Επιδιώκουμε οι νέοι άνθρωποι να εκπαιδεύονται πριν καταλάβουν κάποια καλύτερα αμοιβόμενη εργασία. Γι' αυτό εξαιρούνται οι ανήλικοι στον νόμο. Αυτό που καταθέτω σήμερα είναι μια ισορροπημένη λύση, η οποία μπορεί να χτίσει μια γέφυρα για την αγορά εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους. Γι' αυτό εξαιρούνται για το πρώτο εξάμηνο οι άνεργοι από τον νόμο για τον κατώτατο μισθό. Για να τους είναι ευκολότερο να βρουν εργασία, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Ανδρέα Νάλλες.
Στο Λουξεμβούργο, ο κατώτατος μισθός αγγίζει τα 10,83 ευρώ την ώρα, στη Γαλλία τα 9,43, στη Βρετανία αγγίζει τα 7,63 ευρώ την ώρα, στην Ισπανία τα 3,91, ενώ στην Ουγγαρία δεν ξεπερνά το 1,95 ευρώ. Στην Ελλάδα φτάνει τα 2,85 ευρώ την ώρα. Η θέσπιση κατώτατου μισθού ήταν ανάμεσα στις προϋποθέσεις που είχαν θέσει οι σοσιαλδημοκράτες για να συμμαχήσουν με τους χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ μετά τις εκλογές και μάλιστα αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης. Στην Ουκρανία τώρα θα πάμε, όπου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις στο βορρά της χώρας. Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία έχει σημάνει συναγερμό τόσο στο Κίεβο όσο και στη Δύση. Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να προελάσει στην Ουκρανία. Να δούμε το παρακάτω βίντεο. Οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις στο βορρά της χώρας υπό το άγρυπνο βλέμμα του μεταβατικού προέδρου Ολεξάνδερ Τουρτσίνοφ. Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία έχει προκαλέσει ανησυχία σε Κίεβο και Δύση. Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να προελάσει στην Ουκρανία. Αν η ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία προχωρούσε περισσότερο, δεν θα δίσταζα να χαρακτηρίσω το γεγονός ως ένα ιστορικό λάθος. Θα οδηγούσε σε περισσότερη απομόνωση της Ρωσίας διεθνώς. Θα προκαλούσε ευρύτερες συνέπειες στον ισογενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Anders Fogh Rasmussen. Με στόχο να καθησυχάσει τους συμμάχους της, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την ανάπτυξη 175 επιπλέον πεζοναυτών σε στρατιωτική βάση στη Ρουμανία και την αποστολή πολεμικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ αναβιώνουν σε λεκτικό επίπεδο την εποχή του ψυχρού πολέμου, εκτιμά το Κρεμλίνο. Ενεργειακή σύνοδος πραγματοποιείται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ στις Βρυξέλλες. Ευρώπη και Ουάσιγκτον συνεχίζουν τον εντατικό διάλογο αναζητώντας τρόπους να περιοριστεί η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Ο Τζον Κέρι και η Κάθριν Άστον βρίσκονται στις Βρυξέλλες και συντονίζουν εκτενείς συζητήσεις με έμφαση στην αποσύνθεση της Ουκρανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αντιστροφή της ροής των αγωγών της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Να δούμε το ρεπορτάζ από το Euronews. Ευρώπη και Ουάσιγκτον συνεχίζουν τον εντατικό διάλογο αναζητώντας τρόπους να περιοριστεί η ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία. Ο Τζον Κέρι και η Κάθριν Άστον βρίσκονται στις Βρυξέλλες και συντονίζουν εκτενείς συζητήσεις με έμφαση στην αποσύνδεση της Ουκρανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αντιστροφή της ροής των αγωγών της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Κανένα έθνος δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί την ενέργεια για να περιορίσει τις προσδοκίες του κόσμου. Δεν θα έπρεπε να τη χρησιμοποιεί ως όπλο. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να έχουμε επαρκείς ενεργειακές προμήθειες, κρίσιμες για τις οικονομίες μας, την ασφάλεια και το ευζήν των λαών μας. Βασικός στόχος είναι η ουσιαστική στήριξη της Ουκρανίας. Το Κίεβο καλείται αφενός να εξοφλήσει τις οφειλές ύψους 1,7 δις δολαρίων στη ρωσική Gazprom και αφετέρου να αγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερο φυσικό αέριο πριν η Μόσχα εφαρμόσει την προαναγγελθήσα αύξηση της τιμής κατά 40%. Στην Τουρκία τώρα παράνομη χαρακτηρίζεται η φήμωση του Twitter από το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία, η απαγόρευση πρόσβασης στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο αποτελεί ευθεία παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και των ατομικών δικαιωμάτων που πρέπει να άρθει. Η απόφαση που κοινοποιήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών και το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν είναι ωστόσο δεσμευτική για την κυβέρνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Παράνομη χαρακτηρίζει τη φήμωση του Twitter στην Τουρκία το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας. Σύμφωνα με την ετοιμιγορία, η απαγόρευση πρόσβασης στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο αποτελεί ευθεία παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και των ατομικών δικαιωμάτων και πρέπει να αρθεί. Η απόφαση που κοινοποιήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών και το Υπουργείο Μεταφορών δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι το κράτος δικαίου θα επικρατήσει και ότι η δικαστική απόφαση θα εφαρμοστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, σκεφτόμαστε να προσφύγουμε στα ποινικά δικαστήρια ή να επαναφέρουμε την προσφυγή μας στο συνταγματικό δικαστήριο είτε να εξετάσουμε άλλες δυνατότητες, τονίζει ένας εκ των προσευγόντων.
Στις 21 Μαρτίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δεσμευτεί να ξεριζώσει το Twitter από την Τουρκία μετά από τη δημοσιοποίηση καταγγελιών για διαφθορά κυβερνητικών στελεχών μέσω του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου. Παρά τη διεθνή κατακραυγή, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση και του YouTube. Παράλληλα, δεν έχει εφαρμόσει ως τώρα απόφαση διοικητικού δικαστηρίου που επέβαλε την επαναλειτουργία του Twitter. Στη ΣΥΠΑ τώρα, 3 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου στην στρατιωτική βάση Fort Hood στο Τέξας, στον ΗΠΑ. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ο δράστης ήταν στρατιώτης στη συγκεκριμένη βάση και το 2011 είχε υπηρετήσει στο Ιράκ. Άνοιξε πύρε με το προσωπικό, με το αυτόματο όπλο του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Να δούμε το παρακάτω βίντεο από το Euronews. Τρόμος στην αμερικανική βάση Fort Hood στο Τέξας. 3 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των αρχών, ο δράστης ήταν στρατιώτης σε μονάδα της βάσης και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στο Ιράκ. Άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο ένοπλος αυτοπυροβολήθηκε και είναι νεκρός. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία, αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο δράστης αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα και ακολουθούσε θεραπευτική αγωγή. Συντετριμμένος εμφανίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Οι άνθρωποι της βάσης έχουν θυσιάσει πολλά για να είμαστε ελεύθεροι. Πολλοί από αυτούς είχαν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, υπηρετώντας με γενναιότητα και με τιμή. Είμαστε συντετριμμένοι, διότι ένα τέτοιο συμβάν επαναλαμβάνεται, υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Μπαράκ Ομπάμα ζήτησε έρευνα σε βάθος για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Το αιματηρό περιστατικό ξυπνάει μνήμες από την τραγωδία του 2009 στη στρατιωτική βάση του Fort Hood. Τότε ένας πρώην ψυχίατρος του στρατού πυροβόλησε και σκότωσε 13 ανθρώπους. Ο δράστης συνελήφθη και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ ανακοίνωσε πως πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι καταγεγραμμένοι Σύριοι πρόσφυγες όπου ζουν στο Λίβανο. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο πως υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακόμη που δεν έχουν καταγραφεί και αναβάζουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον αριθμό. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Ο Λίβανος είναι και επίσημα πλέον η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων ανακάτοικων στον κόσμο. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανακοίνωσε πως οι καταγεγραμμένοι στο Λίβανο Σύριοι πρόσφυγες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Ωστόσο, θεωρείται δεδομένο πως υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ακόμα που δεν έχουν καταγραφεί και ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τον αριθμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Απρίλιο του 2012 υπήρχαν 18.000 καταγεγραμμένοι Σύριοι πρόσφυγες στο Λίβανο. Τον Απρίλιο του 2013 ήταν 356.000 και σήμερα τον Απρίλιο του 2014 1 εκατομμύριο. Και η εισρωή συνεχίζεται. Καθημερινά η ύπατη αρμοστία καταγράφει 2.500 νέους πρόσφυγες. Στην Ιταλία, ωστόσο, συνελήφθησαν 24 υποστηρικτές της απόσχησης του Βενέτο. Σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα, οι αρχές φαίνονται μέλη της οργάνωσης να κατασκευάζουν τεθωρακισμένο όχημα, με το οποίο ήθελαν, σύμφωνα με την αστυνομία, να εισβάλλουν θεαματικά στη φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Κάτι που θυμίζει την επτάωρη κατάληψη του ιστορικού καμπαναριού της πλατείας το 1997. Επίσης, οι υποστηρικτές της απόσχησης, από τους ίδιους υποστηρικτές της απόσχησης, πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν μάλιστα λάβει μέρος σε αυτά τα γεγονότα. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Στη σύλληψη 24 μελών αποσχιστικής οργάνωσης στην περιφέρεια Βένετο προχώρησε η Ιταλική αστυνομία. Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι αρχές φαίνονται μέλη της οργάνωσης να κατασκευάζουν τεθωρακισμένο όχημα με το οποίο ήθελαν, σύμφωνα με την αστυνομία, να εισβάλλουν θεαματικά στη φημισμένη πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Κάτι που θυμίζει την επτάωρη κατάληψη του ιστορικού καμπαναριού της πλατείας το 1997, επίσης από υποστηρικτές της απόσχησης. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι δύο από τους συλληφθέντες είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα του 1997. Η εισαγγελία της Μπρέσια κατηγορεί τους συλληφθέντες για τρομοκρατική δράση, προσπάθεια ανατροπής του δημοκρατικού καθεστώτος και παράνομη κατοχή όπλων.
Οι έρευνες των Καραμπινιέρι έδειξαν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν σχεδιάσει σειρά ενεργειών, στις οποίες περιλαμβάνονταν και χρήση βίας, με στόχο την ανεξαρτησία του Βένετο και άλλων περιοχών από το Ιταλικό κράτος, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση. Στο επόμενο βήμα θα στεφώνουμε ένα βίντεο, θα αλλάξουμε κλίμα καθώς αφορά το Kill Spill, το οποίο είναι ένα ελληνικό πρόγραμμα συντονισμού για τον φυσικό καθαρισμό των πετρελοκυλίδων. Καθώς τα ναυτικά ατυχήματα προκαλούν πολύ συχνά πετρελοκυλίδες που δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν από την επιφάνεια της θάλασσας. Να δούμε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβουμε πώς αυτό πραγματοποιείται. Βρισκόμαστε στη Μύκονο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι καθαρή γιατί αυτοκαθαρίζεται. Μικροοργανισμοί που ζουν στο νερό αφαιρούν τη μόλυνση τρώγοντάς την. Όμως αυτό απαιτεί χρόνο. Η νέα τουριστική σεζόν ετοιμάζεται να ξεκινήσει στη Μεσόγειο. Όμως αυτές οι ακτές ίσως να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Τα ναυτικά ατυχήματα προκαλούν πετρελαιοκυλίδες που δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν από την επιφάνεια της θάλασσας. Ένα φορτηγό πλοίο με εκατοντάδες τόνους ντίζελ βρήκε σε βράχια και βούλιαξε. Πετρέλαιο χύθηκε στη θάλασσα. Τα πλωτά φράγματα και τα σκάφη με τα ειδικά σάρωθρα αποτελούν τον συνήθι τρόπο καθαρισμού της επιφάνειας. Υπάρχουν περιορισμοί στις δυνατότητες που έχει η μηχανική αντιμετώπιση μιας πετρελοκυλίδας. Πρώτα, τα πλωτά φράγματα δεν μπορούν να εμποδίσουν ολόκληρη την ποσότητα και ειδικά όταν έχουμε έντονο κυματισμό, μια έντονη θαλασσοταραχή. Και στη συνέχεια και τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να περισυλλέξουν μικρές ποσότητες, όπως είναι ένα φιλμ πετρελοκυλίδας. Ο καθαρισμός των διαρροών είναι δύσκολος. Όμως το να περιμένουμε πότε οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί θα φάνε τη μόλυνση δεν αποτελεί επιλογή. Μήπως τα βακτήρια μπορούν να τραφούν ταχύτερα? Ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που συντονίζεται από την Ελλάδα ίσως έχει την απάντηση. Το κύριο αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος Kill Spill είναι να δημιουργήσουμε καινούργιες τεχνολογίες όπου ουσιαστικά καθιστούμε τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς που διασπούν το πετρέλαιο να το κάνουν πολύ πιο νωρίς, να ξεκινάνε αυτή τη δραστηριότητα νωρίτερα, καθώς επίσης και σε μεγαλύτερους ρυθμούς ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα. Τι χρειάζεται λοιπόν για να αφαιρέσουμε μια πετρελαιοκυλίδα με απλό τρόπο και με σεβασμό στο περιβάλλον? Οι ερευνητές προχωρούν σε εξομοίωση διαρροής πετρελαίου. Σεκάζουν το νερό με βιοδιασπόμενο σπρέι από φυτικό λάδι για να το αναμίξουν με το πετρέλαιο. Ο ψεκασμός με το επιφανειοδραστικό δεν εξαφανίζει το πετρέλαιο. Απλά το σπάει σε σταγονίδια, στα οποία οι μικροοργανισμοί μπορούν να επιτεθούν για να το καθαρίσουν. Για τη δημιουργία αυτών των βακτηρίων δεν χρειάζεται η χρήση βιοτεχνολογίας. Οι μικροοργανισμοί εμφανίζονται στη θάλασσα όποτε σημειωθεί διαρροή πετρελαίου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βοηθήσουμε τα βακτήρια να μεγαλώσουν ταχύτερα. Παίρνουμε ένα δείγμα μολυσμένου θαλασσινού νερού. Το φέρνουμε στο εργαστήριο και καλλιεργούμε μικροοργανισμούς. Αφού δημιουργήσουμε μια μεγάλη βιομάζα βακτηρίων, θα ψεκάζουμε στην πετρελοκυλίδα. Έτσι επιταχύνουμε τη φυσική διαδικασία του θαλάσσιου αυτοκαθαρισμού. Για να διατηρήσουν τα βακτήρια σε εγρήγορση, οι ερευνητές τους παρέχουν φόσφορο και άζωτο. Για τον λόγο αυτό, εφήβραν σωματίδια που παρέχουν αυτά τα συστατικά ακριβώς εκεί που χρειάζεται, στη μολυσμένη θάλασσα. Αν μπουν μία φορά στο νερό, τα βακτήρια αποκτούν διατροφικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, στερούνται φωσφόρου και αζότου. Ουσιαστικά η επαφή με θρεπτικά συστατικά θα δημιουργήσει και άλλα βακτήρια. Έτσι θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε το πετρέλαιο πολύ πιο αποτελεσματικά. Τα βακτήρια τρώνε το πετρέλαιο, το πλανκτόν τρώει τα βακτήρια και η τροφική αλυσίδα στη θάλασσα συνεχίζεται. Αυτός ο φυσικός τρόπος καθαρισμού των πετρελαιοκυλίδων αναμένεται να καταστεί διαθέσιμος στο εγγύς μέλλον. Το
επόμενο μας βίντεο είναι ένα επεισόδιο από το Business Planet στη Μάλτα, όπου εκεί θα δούμε νέους επενδυτές, άνδρες και γυναίκες, που τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις στις νέες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πλατφόρμα στο πρότυπο αυτό, crowdfunding, που συνδέει τους επιχειρηματίες με τους επενδυτές και από όλη την Ευρώπη, καθώς και όλο τον κόσμο. Να περάσουμε να το δούμε. Bonjour à tous, bienvenue. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet στη Μάλτα. Θα γνωρίσουμε τους επιχειρηματικούς αγγέλους, τους άνδρες και τις γυναίκες που επενδύουν τα χρήματά τους, αλλά επίσης το χρόνο και τις γνώσεις τους σε νέες επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει μια πλατφόρμα, στο πρότυπο αυτών του crowdfunding, που συνδέει τους επιχειρηματίες με επενδυτές σε όλη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να δούμε. Η Bridget Bowman αποτελεί διεθνή προσωπικότητα των επιχειρηματικών αγγέλων και είναι η δημιουργός αυτής της πλατφόρμας. Το πρωί μίλησα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Morning Croissant, εταιρεία που ειδικεύεται σε ενοικίαση επίπλων. Η επιβίωση της εταιρείας κρεμόταν από μία κλωστή όταν κατάφερε να πραγματοποιήσει δύο νέες χρηματοδοτήσεις. Τώρα πατάει και πάλι στα πόδια της. Όταν αποφασίζουμε να επενδύσουμε σε μια νέα επιχείρηση, καταρχήν εξετάζουμε την ομάδα. Στη συνέχεια, αν το επιχειρηματικό πλάνο έχει προοπτικές. Τρίτον, τους όρους και επίσης τους υπόλοιπους επενδυτές. Η πλατφόρμα φέρνει σε επαφή μέσω διαδικτυακών συναντήσεων επιχειρηματίες και επενδυτές. Τα τελευταία χρόνια αυτό το σύστημα έχει οδηγήσει στη συγκέντρωση 7 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη 25 επιχειρήσεων. Και κάτι που δεν το συναντάμε αλλού. Οι γυναίκες έχουν ισχυρή παρουσία σε αυτό το δίκτυο. Είμαστε περήφανοι γιατί το 1 τρίτο των επιχειρηματικών αγγέλων είναι γυναίκες, ενώ ο γενικός μέσος όρος είναι μόλις 5%. Γιατί είναι σημαντικές οι γυναίκες στην κοινότητα των επιχειρηματικών αγγέλων? Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πλατφόρμας? Ας δούμε τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε. Υπάρχουν περιοχές της Ευρώπης όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν με τα βία στο 1 τρίτο των επιχειρηματιών. Όταν όμως αναλαμβάνουν το ρόλο του επιχειρηματικού αγγέλου, αποδεικνύεται ότι οι επενδυτικές τους επιλογές είναι πιο ευρείες από αυτές που κατά κύριο λόγο επιλέγουν οι άντρες. Οι γυναίκες δίνουν σημασία σε πιο πρακτικούς τομείς. Για παράδειγμα, νέες τεχνολογίες στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό. Αυτό διαφοροποιεί τους τομείς επενδύσεων. Επίσης, οι γυναίκες είναι πιο άνετες στο να ποντάρουν σε μία άλλη γυναίκα. Αυτή η πλατφόρμα είναι ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί γυναίκες επιχειρηματικούς αγγέλους που συνήθως έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για αναζήτηση επενδύσεων. Για παράδειγμα, υπάρχουν βίντεο που επεξηγούν το αντικείμενο των εταιριών ή νομικά έγγραφα που διανέμονται διαδικτυακά. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο ίδιο μέρος. Μπορώ να τις δω και να βρω την επόμενη επένδυση. Η διαδικαστική διεκπαιρέωση είναι πιο εύκολη. Οι επιχειρηματίες που αναζητούν χρηματοδότηση, τους προτείνω να προετοιμαστούν καλά πριν κάνουν το πρώτο βήμα. Να βρουν μικρούς επενδυτές και να αξιοποιήσουν αυτούς τους επενδυτές για να αναπτυχθούν. Θα πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο χώρο της μουσικής λίγα χρόνια πριν. Το 1976 οι Sex Pistols έπαιξαν για πρώτη φορά στο κλαμπ El Paradiso στο Σόχο στο Λονδίνο. Το 1915 γεννήθηκε ο Moody Waters, ένας bluesman τραγουδιστής και κιθαρίστας. Ενώ το 1948 γεννήθηκε ο Pick Withers, drummer των White Straits, των Dire Straits. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη συγκεκριμένη μπάντα, το Money for Nothing, το οποίο είναι live το 1985 στο Wembley του Λονδίνου. Να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας.